Καλημέρα. Ανέβηκα μια βόλτα στο Λυκαβιτό. Να δω τη θέα και να κάνω κάποια πλανάκια που ήθελα. Πάμε τώρα προς ελληνικό. Στο ελληνικό πάμε στη ΣΠΟΑ, που είναι η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Εκεί δίνουμε εξετάσεις. Πάμε. Εδώ λίγα βιτό έρχομαι όταν ήμουν έφηβος. Μ' άρεσε να ανεβαίνω σε αυτά εδώ τα βράχια. Εκεί πάνω είναι ο Άγιος Γιώργιος, το κλεισάκι, γενικά πάρα πολύ ωραίο μέρος εδώ. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να φύγουμε τώρα. Μ' αρέσει εδώ το πρωί, στις καθημερινές που δεν έχει καθόλου κόσμο. Πάμε. Βασικά μια πάρα πολύ μικρή στάση, να σας δείξω κάτι. Εδώ πήγαινα προς Κόπους, όταν ήμουν μικρός και ζούσα στην Αθήνα. Αυτή είναι η τρίτη ΟΑΝ, τρίτο σύστημα αυτοπροσκόπων Αθηνών. Το 1913, βασικά είναι το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα. Το πιο παλιό. Η τρίτη. Βασικά υπήρχε η πρώτη και η δεύτερη που κλείσαν μετά. Το τρίτο είναι το πιο παλιό εν ενεργεία σύστημα στην Ελλάδα. Καλή φάση. Πολλές μνήμες έχω εδώ. Ωραία, φεύγουμε τώρα. Συγκινήθηκα λίγο. Φτάσαμε στη ΣΠΟΑ, Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε στο ελληνικό της Αττικής. Βασικά, εδώ πέρα στο ελληνικό είναι όλες οι εγκαταστάσεις, διάφορες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας. Είναι το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας. Ίσως κάποιοι από εσάς δεν το έχετε προλάβει. Εν λειτουργία. Σήμερα εδώ είναι η πρώτη φορά που δίνονται θεωρητικές εξετάσεις για επαγγελματίες χειριστές drone. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Α, ναι, εδώ. Τι είσαι εσύ, τι γομάρεις εσύ, τι γομάρεις εσύ, Θεό. Για να κάνουμε και ένα πλάνο με drone πάνω από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Έβαλα και σχέδιο πτήσης πριν από περίπου μία εβδομάδα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάποια no-fly zone, δηλαδή επιτρέπεται. Και φυσικά έβαλα σχέδιο πτήσης και βγήκε πράσινο. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ωραία, θα κάνουμε μερικά πλανάκια για να το έχουμε για το vlog. Ωραία, μπαίνουμε, μπήκα, κάθομαι, τα λέμε μετά, γεια! Έχουμε καθυστερήσει λίγο, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, είναι 12 και 10, έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει. Να, εδώ η ομάδα της σχολής μας.
Έχει πολύ κόσμο γενικά. Καμιά πενταριά άτομα θα έλεγα. Τρεις γυναίκες. Όλες είναι τρεις γυναίκες. Σε όλη την αίθουσα. Ωραία. Σύνολο είναι καμιά πενταριά άτομα βλέπω. Είμαστε η πρώτη φουρνιά. Ξεκινάμε. Τελείωσα. Στη μισή ώρα. Λοιπόν, έχω κάνει ή ένα ή δύο λάθη. Το ένα είναι πιο πιθανό, το άλλο είναι 50-50. Θα δούμε. Το ένα λάθος το έκανα σίγουρα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, μπορείς να κάνεις 12 λάθη για να περάσεις. Θα έχω γράψει 48 στα 50 ή 47 ή 49, κάτι τέτοιο. Εδώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από την 3 Δέλτα. Γεια! 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 Για πες πως ήταν η διαδικασία, εύκολο, δύσκολο? Εξαιρετικές ερωτήσεις, εύκολες, προσβάσιμες σε όλους πιστεύω. Δεν πέσαν οι μπερδευτικές, αλλά τις πιο απλές. Ήταν πιο απλές, μας ρωτήσαν άλλωστε ότι θα είναι εύκολες για όλους. Ωραία, τέλεια. Παντελή, πώς πήγε? Τέλεια. Εντάξει, όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Άρχισε λίγο και λέμε τι έγινε. Το συνηθίζω. Ναι, ωραία. Καλά κάνεις με το χρόνο σου, για να μην κάνεις και... Επειδή έπρεπε να αντιγράψουμε στο τέλος αυτές στην πρώτη σελίδα. Να το κάνεις αργά, να μην κάνεις λάθος να αντιγράφεις. Ήταν φλακία. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Εγώ δεν έγραφα το πίσω. Α, ναι. Άντε, καλή επιτυχία. Πώς ήταν οι εξετάσεις? Βατές. Μόνο 25 λάθη κάναμε. Ναι, νομίζω στο όριο είμαστε. Περνάμε, δεν περνάμε, έτσι. Άντε, πάει. Γεια. Γεια σου, Ευτυχή. Γεια σας. Γεια. Γεια. Όλα μια χαρά, μπαίνουμε στο αμάξι και φεύγουμε. Λοιπόν, πριν φύγουμε, να σας πω 2-3 λόγια για τη διαδικασία, γιατί ξέρω ότι αρκετούς ενδιαφέρει και μου έχετε κάνει αρκετές ερωτήσεις. Μου κάνετε αρκετές ερωτήσεις και στο Instagram όταν ανεβάζω stories. Λοιπόν, πρώτον, η εξέταση ήταν σε χαρτί, δεν ήταν σε υπολογιστή. Μας δώσανε χαρτιά. Εκεί που ήταν η ερώτηση και το ΑΒΓΔ ήταν, το είχαμε και για πρόχειρο και μετά στο τέλος, ή αποτίθεται τέλος πάντων, μετέφερες τις απαντήσεις σου στην πρώτη σελίδα που είχε ΑΒΓΔ, ΑΒΓΔ και κύκλωνες. Δεν ήταν τελικά σε υπολογιστή όπως μας είχαν πει στην αρχή και όπως σας είχα πει στο άλλο vlog. Δεύτερον, όλοι είχαμε τα ίδια θέματα. Νομίζαμε ότι ο καθένας έχει ξεχωριστά, αλλά τελικά όλοι είχαμε τα ίδια. Μας είπε ο εξεταστής ότι επέλεξαν τις πιο, όχι εύκολες ερωτήσεις, αλλά που είναι πιο βατές και έχουν πιο ξεκάθαρη απάντηση και είναι straightforward που λέμε. Δεν έχει παγίδες και τέτοια. Γιατί υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις, το είχα πει και στο άλλο βίντεο, που ήταν λάθος. Είχαν κάποιο λάθος στην διατύπωση. Είτε είχαν απαντήσεις ίδιες, ή είχαν εντελώς κάτι εντελώς λάθος, ή κάποιο νούμερο ήταν λάθος. Ήταν 3-4 ερωτήσεις που ήταν λάθος. Μετά, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που ήταν λίγο προβληματικές, δεν καταλάβαινες 100% και χωρούσαν αμφισβήτηση και γι' αυτό το λόγο ούτε αυτές μπήκαν. Άρα βάλανε ερωτήσεις οι οποίες δεν μπορεί να κάνεις λάθος επειδή μπερδεύτηκες πρακτικά. Μπορεί να κάνεις λάθος επειδή μπερδεύτηκες, επειδή δεν θυμάσαι καλά την απάντηση ή δεν έχεις διαβάσει πολύ καλά, αλλά δεν υπήρχε τέτοιου είδους πρόβλημα. Αυτό είναι καλό. Καλή διαδικασία. Δεν ξέρω αν πραγματικά όλοι αυτοί που δώσανε τι ποσοστό θα περάσει. Πιστεύω θα περάσουν, δεν ξέρω, από τους 50 ή όλοι ή 48% ή 48 από τους 50. Έτσι, αυτή είναι η εκτίμηση μου, 45. Δηλαδή λίγο αν διαβάσεις, περνάς. Τώρα, αν πραγματικά έχεις μάθει όλα αυτά τα πράγματα την ύλη, σίγουρα όχι, γιατί μπορείς να διαβάσεις μόνο τις ερωτήσεις και να πας να δώσεις αυτές και να μην έχεις γνώση πραγματικά για την ύλη σαν ύλη. Αλλά από τη δικιά μας μεριά, με τα μαθήματα που κάναμε και τις συζητήσεις που κάναμε μέσα στην τάξη, πιστεύω ότι αποκτήσαμε μια εμπειρία και εγώ έμαθα και πράγματα αυτή τη διαδικασία. Και για τη μετεωρολογία, για την αεροδυναμική και για την αεροναυτιλία και για τις επικοινωνίες και για την νομοθεσία, για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν καλή διαδικασία του μαθήματος. Δεν το συνιστώ σε κάποιο ερασιτέχνη, τι να κάνω, να πάω να κάνω ένα μάθημα ντρόν, αλλά κάποιο θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά και το σκέφτεται, είναι στο βήμα, ίσως είναι μια καλή αρχή. Αλλά απ' την άλλη, αν είσαι επαγγελματίας, έχει νόημα αυτή η σχολή και οι εξετάσεις και γενικότερα να δώσεις αυτό το δίπλωμα, γιατί δεν είναι κάτι φθηνό. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από εδώ. Αν έχετε ερωτήσεις κάτω από κάτω, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είτε σε άλλο βίντεο είτε σε αυτό από κάτω με σχόλιο.
Σε ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία της εξέτασης. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Φεύγουμε τώρα να πάμε σε μια ακόμα συνάντηση που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και το απόγευμα πηγαίνουμε αεροδρόμιο για να επιστρέψουμε στην Ηλέκτρα και τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Θα σας μιλήσω στο επόμενο φανάρι. Είμαι στο υπερκέντρο της Αθήνας. Πέρασα από Σύνταγμα, από Ομόνοια και πάω στο πεδίο του Άρεως. Για μια συνάντηση. Άραξαμε το όχημα στο πάρκινγκ και πάμε. Εντάξει, αυτές τις συναντήσεις δεν μπορώ να σας πάρω μαζί μου, ούτε μπορώ. Ξέρετε, όταν ετοιμάζουμε κάποιο project, όταν συζητάμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι κάτι τελικό. Όταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, γενικότερα πάντα σας το λέω. Αυτά. Ωραία, τελειώσαμε και αυτή τη δουλειά και τώρα έχω περίπου 2 ώρες. Κενό. Και μετά πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Πεινάω. Πρέπει να βρω κάτι να φάω. Τι να φάω. Τελικά τη βγάζω με κριτσινάκι που είχα. Θα πάω πιο νωρίς στο αεροδρόμιο να φάω εκεί κάτι. Έχει και λίγο κίνηση και θέλω να έχω ώρα. Να είμαι πιο άνετος. Φτάσαμε και το αμάξι, βάλαμε βενζίνη και πάμε αεροδρόμιο. Να είμαστε πάλι στο μέρος από το οποίο ξεκινήσαμε χθες. Παραδώσαμε το αμάξι και τώρα μπαίνουμε στο βανάκι να μας πάνε στο αεροδρόμιο. Γατούλα! Τι γατούλες εσύ, φιλική, παίζεις? Κοιτάξτε ποδήλατα που έχει εδώ. Κόκομάτ. Φτάσαμε! Ανέβασα καινούργιο βίντεο μπούγια και καθόμουν και το έβλεπα. Τέλος πάντων, μετά το δω αυτό το υπόλοιπο. Είναι μεγάλο. Εντάξει, ανεβάζει μια φορά το 8μηνο, αλλά ανεβάζει μεγάλο βίντεο. Να είμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Λοιπόν, έχω 3 ώρες για την πτήση. Ούτε άπειρα πολύ, ούτε πολύ λίγο. Πάμε να κάτσουμε κάπου. Check-in έχω κάνει. Περιμένετε να στήσω την κάμερα να κάνω ένα από αυτά τα ωραία τα αεροδρομικά πλάνα που μου αρέσουν. Ενώ αν σας αρέσει το ραπ, πακετάρετε τη βαλίτσα σας. Ελεύθερη ώρα στο αεροδρόμιο. Μπορεί να περάσει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Μπορείς να ψωνίσεις, να φας, να αράξεις, να χαζέψεις το ίντερνετ. Άπειρα πράγματα μπορείς να κάνεις. Είχαμε κάνει και ένα βιντεάκι με τι μπορείς να κάνεις στο αεροδρόμιο όταν περιμένεις. Εδώ που έχει αυτό το εστιατόριο, έχει παράθυρα που βλέπουν λίγο τον διάδρομο, αλλά δεν τον βλέπουν πολύ ωραία. Γιατί είναι διπλά τα τζάμια, υπάρχει ένας διάδρομος ανάμεσα. Θα σπάω στο τέλειο μέρος. Βασικά ήμουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η νούμερο είναι να πάω στο Aegean Business Lounge, επειδή έχω πάρει την αναβάθμιση σε Silver και έχω κάποιες εισόδους σε Business Lounge δωρεάν και έλεγα να πάω εκεί πέρα αφού έχω κάνα 2 ώρες πριν να περιμένω, που εκεί πέρα έχει και φαγητό και καφέ και άραγμα. Απλώς υπάρχει ένα μέρος που μου αρέσει πιο πολύ και χωρίς να είναι διαφήμιση, δεν είναι διαφήμιση, δεν είναι τίποτα. Εδώ στη γνωστή αλυσίδα, ναι, στα McDonald's, μπορείς να κάτσεις στο τζάμι και να βλέπεις τέλεια τα αεροπλάνα. Ίσως να υπάρχει κάποιο lounge σε αυτόν τον όροφο από αυτή τη μεριά που να έχει τέτοια θέα, αλλά στο lounge που συνήθως πάμε, που είναι από την άλλη μεριά, δεν έχει ωραία θέα. Εδώ βασικά έχει πιο ωραία θέα από τα business lounge. Εντάξει, ξέρω σε κάποιους δεν λέει τίποτα, αλλά σε όσους είναι έτσι λίγο, έχω μια μικρή πόρωση με τα αεροπλάνα όπως εγώ, τους αρέσει. Θα δοκιμάσουμε το μπέργκερ του Δημήτρης Καρμούτσου. Υπάρχει με κοτόπουλο και με μπιφ. Όχι, όχι. Παρήγγειλα ήδη. Παρήγγειλα ήδη. Μπα. Θα δοκιμάσουμε το μπέργκερ του Δημήτρης Καρμούτσου. Υπάρχει με κοτόπουλο και υπάρχει με μοσχάρι. Θα πάρουμε το μοσχαρίσιο. Βλέπω ότι βλέπει η κάμερα από το παράθυρο, κάνει αντανάκλαση. Καλή φάση.
Κλασικά, αν θες να φας λίγο πιο υγιεινά σε fast food, αντί για πατάτες, σαλάτα και αντί για αναψυχτικό νερό. Και θερμιδικά παίζει έτσι να είναι και καλύτερο από, δεν ξέρω, ακόμα και από γύρω. Να κάνουμε ένα food review. Να φάμε πρώτα τη σαλάτα, γιατί δεν θα θέλουμε μετά να φάμε σαλάτα. Κάμερα για time lapse. Το βάλω στο narrow. Είναι κάπως μακριά. Το narrow αποφεύγουμε κάτι αντανακλάσεις, ωραία. Δείτε το time lapse. Έχει ένα onion ring, έχει bacon, μπιφτέκι, εντάξει όχι τεράστιο, κανονικό, λίγο πιο μεγάλο από τα κλασικά τους. Και το ψωμάκι είναι μπριός και έχει και σουσάμι και παπαρουνόσπορο. Και μια σος πορτοκαλί. Δεν είναι onion ring αυτό. Σαν πατάτα είναι. Ο τυρί είναι, φίλε. Τυρί είναι. Σαν τύρο κροκέτα. Μαστιχωτό. Δεν γράφεται μεταξύ πουθενά τι είναι. Τέλος πάντων. Για McDonald's είναι καλό. Προσπαθούν να το κάνουν ψηλό γκουρμέ και τα λοιπά. Καλό είναι. Δεν συγκρίνεται με ένα μπέργκερ που θα φάσει ένα υπερμπεργκεράδικο, ας πούμε, που θα έχουν την πιφτεκάρα τεινά. Αλλά έτσι για τυποποιημένο, καλή κατάσταση. Και κάτι διαφορετικό. Για να δούμε και συνέχεια μπούγια τώρα. Το έχουμε λίγη ώρα. All unattended luggage will be removed. Περάσαμε έλεγχο και έχω καμιά ώρα ακόμα. Πάμε να ράξουμε κάπου. Ωραίο καναπέ έχει εδώ. Άραξα. Νιστάζω λίγο. Ωραία, φεύγουμε σε μία ώρα από τώρα. Σε κάνα μισάωρο θα έχει επιβίβαση. Και επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Σας πήρα μαζί μου αυτό το διήμερο για τις εξετάσεις του χειριστή drone. Είχα και άλλες δουλειές, αλλά στις δουλειές δεν είδατε τίποτα. Όταν υπάρχει κάτι να μάθετε, θα σας το πω. Αυτά για τώρα. Λοιπόν, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι και από κάτω γράψτε κάποιο σχόλιο, κάτι σχετικά με αυτό το βίντεο, κάτι που σας άρεσε, κάποια παρατήρηση ή κάποια πρόταση, κάτι που σας γεννήθηκε, κάποια ιδέα, κάτι να κάνουμε στο μέλλον. Αυτά τώρα. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Να, ήρθε η ειδοποίηση ότι άνοιξε η πύλη. Είναι η Β3. Ωραία, επίβαση 7:20. Τώρα σε λίγο. Είναι η ώρα. Πάμε.